Η άρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα έχει κάνει έξαλλου μέχρι και του υποψήφιου βουλευτέ του. Η κυρία Ζάγκα εξαπέλυσε σήμερα και ραυνού κατά του κυρίου Μητσοτάκη, μιλώντα για επίσημο παρακράτο που κερδίζει από του υψηλού έμεσου φόρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί την πρώτη μέρα τη προοδευτική κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μηδενίζοντά τον σε βασικά Στις 21 Μαου λέμε ω εδώ στην εσχροκαίρι. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση τιμών και ανάσα στην κοινωνία.